Το πιστεύεις ότι έχουν περάσει ήδη δύο χρόνια από τότε που έκλεισε ο κόσμος με τα lockdown και όλα αυτά. Αν νιώθεις ακόμα κολλημένος ή απογοητευμένος και θέλεις να αποφύγεις το να έχεις μία ακόμα χρονιά με τα ίδια συναισθήματα και τα ίδια αποτελέσματα, σου έχω καλά νέα. Μπορείς να το αλλάξεις όλο αυτό από μόνο σου. Πώς? αλλάζοντα την εστίασή σου. μπορεί να αποφασίσεις σε τι θέλεις να εστιάζεις κάθε στιγμή της ζωής σου. Σε αυτό το βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου 3 ερωτήσει που μπορεί να κάνει στον εαυτό σου για να αλλάξει τη ζωή σου. Ξέρω είναι τολμηρή δήλωση, αλλά δε το βίντεο μέχρι το τέλο και θα καταλάβει γιατί. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξη online και offline. Αυτό που καθορίζει τελικά το πεπρωμένο μα είναι οι αποφάσει μα, όχι οι συνθήκε. Και υπάρχουν τρει αποφάσει που όλοι μα παίρνουμε είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Και όταν αποκτήσει επίγνωση αυτών των τριών αποφάσεων, μπορεί να δυναμώσει του μη Λήψει αποφάσεων σου, να αποκτήσει περισσότερη διάβεια σε σχέση με αυτό που θέλει και τελικά να δημιουργήσει χαρά και εκπλήρωση στη ζωή σου. Με αυτέ τι τρει ερωτήσει, που θα σου δώσω για να κάνει τον εαυτό σου, θα μπορέσει να πάρει αυτέ τι τρει αποφάσει που θα αλλάξουν τη ζωή σου. Νούμερο 1. Σε τι εστιάζω. Αυτό στο οποίο επιλέγουμε να εστιάσουμε επηρεάζει όλη μα τη ζωή. Δυστυχώ όμω, αυτό στο οποίο οι περισσότεροι επιλέγουν να εστιάσουν είναι οι φόβοι του και αυτό είναι μέρο τη ανθρώπινη φύση όμω. Ο εγκέφαλο μα είναι προγραμματισμένο να μα κρατάει ασφαλεί, μακριά από κινδύνου. Και αυτό στο οποίο εστιάζουμε είναι τελικά αυτό το οποίο καταλήγουμε να νιώθουμε, ανεξάρτητα από το αν αληθεύει ή όχι. Και όπω λέει και ο Τόνι Ρόμπιν, εκεί που πηγαίνει η εστίαση, εκεί η ρέει και η ενέργεια. Τι θα συνέβαινε αν τον χρόνο που αφιερώνει στου φόβου σου, τον αφιέρωνε στο να καλλιεργήσει μια θετική νοοτροπία ανάπτυξη, ή στην ευγνωμοσύνη, ή στα θετικά πράγματα που υπάρχουν γύρω σου. Νούμερο 2. Τι σημαίνει αυτό. Για κάθε τι που συμβαίνει, αναρωτήσου τι σημαίνει αυτό. Το νόημα που δίνει στα πράγματα θα καθορίσει τελικά το πώ νιώθει. Κάποιο σε επικρίνει ή σου δίνει πολύτιμε ιδέε για βελτίωση. Τι νόημα δίνει σε αυτό. Έχει ένα δύσκολο γονιό, σύντροφο ή παιδί, ή μήπω έχει μια ευκαιρία να αναπτύξει χαρίσματα όπω η υπομονή ή η κατανόηση. Οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στον κόσμο μπορούν να πάρουν κάθε εμπειρία και να την αξιοποιήσουν, να τη χρησιμοποιήσουν προ όφελό του. Για κάθε τι που σου συμβαίνει, εστιάσου στο να δώσει ένα νόημα που σε ενδυναμώνει και μετά το μυαλό σου θα βρει τρόπου να το κάνει αυτό πραγματικότητα. Και νούμερο 3, κάνει στον εαυτό σου την ερώτηση: Τι θα κάνω, πώ θα ανταποκριθεί, πώ μπορεί να αναπτυχθεί αυτό το διάστημα. Αν είσαι θυμωμένο, η πράξη σου, η δράση σου θα είναι διαφορετικέ από το να νιώθει ευγνώμων. Το νόημα που δίνουμε στα πράγματα έχει μια ουσιαστική επίδραση στι δράσει που κάνουμε ή που δεν κάνουμε. Όταν παίρνει αυτέ τι αποφάσει στη ζωή σου, γίνεσαι ένα άτομο που εσύ ορίζει τη ζωή σου και δεν αφήνει τη ζωή σου να την ορίζουν κάποιοι άλλοι. Το πεπρωμένο σου καθορίζεται από τι αποφάσει σου. Και κατά τη διάρκεια τη ζωή σου θα χρειαστεί να πάρει χιλιάδε αποφάσει. Οπότε κάνε στον εαυτό σου αυτή την ερώτηση: Τι θα κάνω. Αυτέ λοιπόν είναι τρει ερωτήσει που μπορεί να κάνει καθημερινά στον εαυτό σου και οι οποίε θα έχουν σημαντική επίδραση στο παρόν σου και στο μέλλον σου. Σε τι εστιάζω, τι σημαίνει αυτό και τι θα κάνω. Από εσένα εξαρτάται το να ελέγξει που εστιάζει. Μπορεί να εστιάσει στην απόγνωση, στο θυμό, στο φόβο, στην οργή ή μπορεί να αποφασίσει να είσαι ευγνώμων, χαρούμενο και ευλογημένο. Ο Τζίμπρον έλεγε: Κάθε μέρα περιφρούρισε την πόρτα του μυαλού σου. Κατά τη διάρκεια τέτοιων περίεργων, ιδιαίτερων περιόδων, χρειάζεται να περιφρούρισουμε το μυαλό μα. Ειδικά αν θέλουμε να ελέγξουμε και να αλλάξουμε τι συνήθειε και τα συναισθήματα που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Μόνο εσύ μπορεί να πάρει αποφάσει που θα ανεβάσουν τα στάνταρ σου και θα σε ενδυναμώσουν για να φτάσει στο επόμενο επίπεδο. Μία από αυτέ τι αποφάσει είναι το να ξεκινήσει coaching. Αν θέλει να πα τη ζωή σου και την καριέρα σου ή την επιχείρησή σου στο επόμενο επίπεδο. Αυτό που κάνω από το 2010 είναι να δουλεύω με επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τι δυνατότητέ του. Με αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσουν τι πεπιθήσει που του οδηγούν στι απαραίτητε δράσει και στα αποτελέσματα που επιθυμούν. Αν θέλεις να κάνουμε μια δωρεάν συνεδρία coaching, μπες στο GreekCoach.gr κάθετος free. Αν είσαι έτοιμο να δουλέψει με ένα business coach, Μπε στο GreekCoach.gr κάθετο coaching και κλείσει απευθεία μια συνεδρία στρατηγική μαζί μου. Και να θυμάσαι, ακόμα και η μικρότερη απόφαση έχει τη δύναμη να επηρεάσει δραστικά τη ζωή σου, την καριέρα σου, τη σχέση σου και τα οικονομικά σου προ το καλύτερο. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το στο κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι ειδοποιήσει. Κάνε και ένα like στο βίντεο. Γράψε μου στα σχόλια, εσύ τι θα αλλάξει σε σχέση με το που εστιάζει. Σε τι θα αρχίσει να εστιάζει από σήμερα. Βάλει σε εφαρμογή αυτέ τι ιδέε Κάνε στον εαυτό σου καθημερινά αυτέ τι τρει ερωτήσει. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλι το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίση, δε οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρει το link στην περιγραφή.